θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις εισηγήσεις. Βεβαίως, αρκετά προβλήματα είναι γνωστά, διονίζονται ή μερικά χειροτερεύουν. Και με αυτή την έννοια δεν θα πρέπει ούτε να τα δεχόμαστε μυρολατρικά, αλλά να πιέζουμε με κάθε τρόπο για λύση και όχι με ευχολόγια. Ε, ωστόσο, θα ήθελα να πω και από την πλευρά μας πώς εμείς βλέπουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα που την προβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι κυβερνήσεις κυρίως σαν αποτελεσματικό εργαλείο για τη γυναικεία χειραφέτηση. Ουσιαστικά θεωρούμε ότι είναι μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που σχετίζεται με την προσπάθεια διαχείρισης της ανεργίας που έχει μεγαλύτερες διαστάσεις στις γυναίκες που αναφέρθηκε και με στοιχεία η Πρόεδρος, η κυρία Βούλτεψη. Και γι' αυτό τα ευρωπαϊκά προγράμματα επιχειρούν να στρέψουν τη γυναική επιχειρηματικότητα σε νέους κλάδους. Όμως, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να κρύψουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ότι τα βλέπουν αυτά ευκαιριακά, Προσωρινά και κυρίως αφορούν ε, μικρή επιχειρηματικότητα. Βέβαια, όπως υπόθηκε και από άλλους, δίνεται μία όθηση στις γυναίκες στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Και μάλιστα εμείς θεωρούμε ότι αυτό αξιοποιείται σαν μηχανισμός διαχείρισης της ανεργίας. Ε, και σαν χώρος που διαμορφώνονται ακόμα πιο, χαμηλοί, πιο χαμηλά οι μισθοί, ασκώντας συνολικά πίεση για μείωσή τους σε άλλους τομείς ε, της οικονομίας. Και μάλιστα στοχεύουν να προσελκύσουν άνεργες γυναίκες και μισθωτές επιστήμονες, προβάλλοντας ότι ε, είναι ένας τομέας που ταιριάζει στις ικανότητες και στο αίσθημα αλληλεγγύης για τις ευαισθησίες των γυναικών. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί ένα ακόμα μέσο για την υποκατάσταση της κρατικής ευθύνης στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών στην υγεία, στην πρόνοια, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Ε, βέβαια, οι σχεδιασμοί και των ευρωενωσιακών επιτελείων και των κυβερνήσεων για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι σχεδιασμοί δεν αφορούν τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες. Γιατί η πείρα που έχουμε μέχρι τώρα, η άνεργη γυναίκα που θα ανοίξει μια επιχείρηση αργά ή γρήγορα, θα έρθει αντιμέτωπη με τεράστιες δυσκολίες για να ανταπεξέλθει τα υπέρογγα έξοδά τη. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία αναγκάζονται να κλείσουν την επιχείρηση και να βρεθούν καταχρεωμένες σε τράπεζες και προμηθευτές. Και δυστυχώς διαχρονικά και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η χθεσινή του ΣΥΡΙΖΑ με την αντιλαϊκή τους πολιτική έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στην εκρηκτική κατάσταση που βιώνει η γυναίκα αυτοαπασχολούμενη τσακίζοντα συνολικά μικρούς επαγγελματίες και απειλώντα και απειλώντας με κατασχέσεις, καταργούν την Κυριακάτικη Αργία, η αύξηση των ορών απασχόλησης αναγκάζει χιλιάδες νέες μητέρες να βλέπουν όλο και λιγότερο τα παιδιά τους ή να τα μεγαλώνουν μέσα στα μαγαζιά τους, πετσοκόβουν υπηρεσίες υγείας και πρόληψης αφήνοντας χιλιάδες αυταπασχολούμενες χωρίς πασχολούμενες κάλυψη ή εξειδικευμένες εξετάσεις. Χτυπούν παραπέρα την προστασία της μητρότητας. Η πλειοψηφία των αυταπασχολούμενων γυναικών αναγκάζεται να επιστρέψει στη δουλειά αμέσως μετά τον τοκετό χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξη. Και βεβαίως αν υποδομές, τα τροφεία και άλλα εμπόδια που θέτουν οι Δήμοι για εγγραφή των παιδιών αυταπασχολούμενων στους βρεχονιπιακούς σταθμούς. Βεβαίως, προτάσεις υπάρχουν και από τα κινήματα, αλλά και από μας, Όμως, λόγω χρόνου, θα επικεντρωθώ σύντομα σε τρεις ερωτήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Χρυσικοπούλου αναφέρθηκε στα συμβοηθούντα μέλη ε, ήθελα να... Όχι, πιο κάποια αναφέρθηκε... Εσείς, ναι, ναι. Ε, ήθελα να ρωτήσω τι αιτήματα υπάρχουν. Πράγματι, τα συμβοηθούν τα μέλη και αφορά και ε, γυναικεία δουλειά σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αν υπάρχουν ειδικά αιτήματα ε, και θα θέλαμε ενημερώσεις αυτό. Μία δεύτερη στην κυρία Καστανιά, ε, ήθελα να πω ότι στους παιδικούς σταθμούς το 2023 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εφαρμογή μιας ευρωκοινοτικής οδηγίας προσαρμογής ορισμένων μέτρων. Σωστά μέτρα, κατά τη γνώμη μας να έχουν πυροπροστασία, αντισυσμική κλπ. Ε, αυτό ε, θα έχει επίδραση στη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Δηλαδή, μπορεί να κλείσουν μερικοί, μπορεί να αυξηθεί η ανεργία ή υπάρχει καμία στήριξη. Ε, ε, θα ήθελα αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση. Και τέλος, στην κυρία... Ε, ε, ου... Από τη, στην κυρία Βουτσίνου, από το Συνήγορο του Πολίτη. Ήθελα να ρωτήσω ετιμάτα για την προστασία των εγγύων. Πόσο συχνά έχετε και τι αποτελέσματα υπάρχουν από την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ.